Ευγέρα, Ιέρο, κυνηγάει ο Νικολαίδης, αλλά δεν είναι εύκολο ένας να πρεσάρει μόνος του εκεί. Ο Νικολαίδης πάντως κυνήγησε μέχρι πίσω και τελικά κατάφερε να πάρει την μπάλα. Και αυτό που θα πάρει τώρα είναι και ένα πλάγιο. Ανάσα πάντως σημαντική για την ΑΕΚ, που εδώ και μερικά λεπτά, αν ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, για την ακρίβεια εδώ και 5 λεπτά είναι πίσω το σκορ με ένα γκολ του Steve McManaman. Ζαγοράκης πάει προς τα πίσω και τελικά προτιμάει τη λύση του Χιώτη. Goalkeeper της ΑΕΚ μακριά. Ιέρο. Κασάπης, υπάρχει χώρος και οργάτος αριστερά. Και αυτόν βλέπει ο Κασάπης. Το γέμισμα. Ο Νικολαίδης, η παλιά που πάει να περάσει και ο Κασίγιας θα πέσει μπροστά στα πόδια του Λάκη και θα μαζέψει. Κάρλος. Κασάπης. Υπάρχει φάουλ του Ζιντάν, αφήνει ο Γερμανός το πλεονέκτημα. Λάκης. Κωστένογλου. Με τον Ζιντάν και τελικά ο Νίκος Κωστένογλου θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ανεβαίνει ο Θελάδες και βγάζει μια παλιά στα πλάγια. Θα προλάβει ο Σαλγκάδο. Μπροστά του είναι ο Τσάρτας. Και θα του πάρει πολύ ωραία την μπάλα ο Τσάρτας. Γιωργάτος. Γιωργάτος και Τσάρτας άλλαξαν, έβαλαν στη μέση του Σαλγκάδο. Η ΑΕΚ με τον Κασάπη τώρα έχει χώρο και πρέπει να κρατήσει μπάλα. Ο Νικολαίδης γύρισε πολύ ωραία. Θα προσπαθήσει να μπει μόνος του. Και θα περάσει ο Νικολαίδης απέναντι από το Κασίγια στην πλάγια βέβαια. Θα κάνει το σουτ. Θα μπλοκάρει ο Κασίγιας, ωραία παλικαρίσια ενέργεια του Νικολαίδη, τον βλέπετε εδώ, στο 31. Δεν μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο από αυτό, διότι αφενός είχε κάνει μια κούρσα πολύ μεγάλη και δεύτερον δεν υπήρχε παίκτης μέσα στην περιοχή κοντά του για να τον βοηθήσει. Συνεπώς, δοκίμασε την τύχη του, είδε τον Κασίγιας να αποκρούει. McManaman. Θα μοιάσω, ωραία ο Αργεντίνος. McManaman. Υπάρχει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Όχι, αφήνει ο Γερμανός. Ρομπέρτο Κάρλος, το σουτ, μπλοκάρει ο Χιώτης. Εδώ ο Ρομπέρτο Κάρλος. Μελά είναι δυνατή για τον Γιωργάτο που γίνει πρώτος ο Ιέρο. Καμπιάσο. Ζιντάν. Θελάδες. Ευγέρα. Ιέρο. Ζιντάν. Γκούτι. Ζιντάν. Πρέπει να έχουν αλλάξει πάνω από 50 πάσεις οι παίκτες της Ρεάλ. Εδώ και εδώ, κοιτάξτε, μπάλα πάλι στον Ελγκέρα. Τώρα ο Κάρλος. Σχεδόν 2 λεπτά έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Ρονάλντο. Θελάδες. Πίσω από τον Καμπιάσο. Ανεβαίνει ο Ελγκέρα. Καμπιάσο. Θελάδες. Ρομπέρτο Κάρλος. McManaman. Καμπιάσο. Εδώ θα του γίνει το τάκλινγκ και οι παίκτες της ΑΕΚ θα κάνουν το φάουλ, σταματώντας μία εικόνα σχεδόν 2,5, σχεδόν 3 λεπτών έφτασε η όλη ιστορία. Όταν ξεκίνησε αυτή η αλλαγή από τις πάσες από τον Σαλγκάδο και τον Ιέρο, όταν πήραν την μπάλα στα πλάγια, ήταν 30 λεπτό και τώρα αισίως είμαστε πλέον στο 33.
1-0 με το γκολ του Μακμάναμαν. Και ο Ζιντάν και ο Ρομπέρτο Κάρλος θα δοκιμάσουν να απειλήσουν σε τυχιό. Το κάνει ο Ζιντάν, το σούτα απλοκάρει ο Χιώτης στη γωνία. Πάμε και πάλι στη Λίνα. Χρήστο, δεν υπάρχει κάτι από τον πάγκο, αλλά αυτό που δεν ξέρω να συμφωνώ και θα έπρεπε να πούμε είναι ότι, και για να μην το ματιάσουμε κιόλας, είναι ότι ο Σάκης Χιώτης δείχνει να παίρνει μια προσωπική ρεβάνς φέτος για τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας σταθερότητα και εμπειρία που δεν θα μπορούσε να διαθέτει με το λίγο που έχει αγωνιστεί σε μεγάλα παιχνίδια. Και πέρσι πάντως έκανε κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ένα από αυτά μάλιστα ήταν ένα μάτς Κυπέλλου Ευρώπης, αυτό το περίφημο παιχνίδι με την Κυπέρνια στο Λιβούργο. Αλλά... από εκεί ήταν φέτος, και ναι, φέτος, πάντως, πάντως η αλήθεια είναι φέτος έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις και το μάτς με την ΑΕΚ, δηλαδή την Ελλάς Φιλαδέλφια. Και στο Γκένγκ ήταν μια πολύ σπουδαία απόκρουση αυτή που έκανε στο σου του Μπεσλία, του Βόσνιου, 7-8 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Μπελά του Γιωργάτου. Μπερδεύτηκαν οι παίκτες ΣΑΕΚ. Πάνω στο Ρομπέρτο Κάρλος. Ανεβαίνει πάλι ο Σαλγκάδο δίπλα στο Μακμάναμαν. Ο Άγγλος τον βλέπει. Σαλγκάδο που έπαιξε και όλο το παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία, το μάτς της Ισπανίας, το επίσημο δηλαδή για τον όμιλό μας, αλλά έπαιξε και όλο το φιλικό παιχνίδι με την Παραγουάη. Είναι ο μόνος παίκτης της Ρεάλ που έπαιξε 180 λεπτά την περασμένη εβδομάδα στα δύο διεθνή παιχνίδια. Κίνηση και φάουλ, αγκάλιασμα θεωρεί ο Γερμανός. Η προσπάθεια να σταματήσουν οι παίκτες της ΑΕΚ τον Γκούτι. Φάουλ σε πλεονεκτική θέση. Εδώ. Πλεώνει ως φάουλ την πρώτη κίνηση του Κωστένογλου να αγκαλιάσει σχεδόν τον παίκτη της Ρεάλ. 35 λεπτό. Αυτός που είχε αναλάβει τώρα την εκτέλεση είναι ο Ιέρο. Αν και πάντα όταν βλέπεις τον Ρομπέρτο Κάρλος και μια δεκαετία μέτρα κοντά στην μπάλα, είναι άκρος επικίνδυνος να δοκιμάσει αυτός. Αλλά ο Ιέρο είναι τελικά το σουτ δίπλα το δοκάρι, ευτυχώς για την ΑΕΚ. Στο 36 πια. Εδώ, Φερνάντο Ιέρο. Στη 16η σεζόν του. 15η σεζόν του. Με τη φανέλα της Ρεάλ. Κωστένογλου. Γιωργάτος. Πρόλαβο Ιέρο. Παίκτες ΣΑΕΚ τώρα με τον Κασάπη. Λάκης. Δεν πέρασε παλιά του. Καμπιάσο. Κάρλος. Ζιντάν. Θελάδες. Ο Μακμάναμαν δεν θα μπορέσει, πλέον ο Γιωργάτος. Τσάρτας. Τσάρτας βγάζει με φάλτσο, είναι ο ο Κατσουράνης. Άλλαξαν με τον Νικολαίδη. Και τελικά η ΑΕΚ θα πάρει το πλάγιο από την δυνατή επέμβαση του Ελγέρα, προς να φύγει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το γέμιζα του Ζαγοράκη και το κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ από τον Σαλγκάδο. Πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ στη βραδιά με τον Τσάρτα. Καμπιάσο και Ιέρο σε πρώτο πλάνο, εκτελεί ο Τσάρτας, όλα πάει στο πίσω δοκάρι, που έγμονουν αρκετά πολύ πίσω μάλλον. Το σουτ και θα μπλοκάρει ο Κασίγιας, δεν ευνηδιάστηκε από το γυριστό που έκανε ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Και τώρα η άμυνα της ΑΕΚ είναι εκτεθειμένη, αλλά ο Κωστένογλου που είναι γρήγορος προλαβαίνει τον Ρονάλντο. Γιωργάτος με το Κασάπι. Και πάλι Γιωργάτος. Τσάρτας, δεν θα περάσει παλιά, είναι ο Λάκης εκεί, από την απόκρουση του Ρομπέρτο Κάρλος, πλάγια για την Ένωση. Εδώ το σούτ του Ζαγοράκη, δεν μπορούσε να φυνδιαστεί από αυτή την απόσταση και με τη ακαμπύλη της μπάλας σου. Μόλις 21 ετών, αλλά θαρρείς
Παίζει μια ζωή κατά τα δοκάρια ο Ίκερ Κασίλιας. Δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Στα 21 του χρόνια για τερματοφύλακα, αυτό είναι απίστευτο ρεκόρ. Ο Κασάπης με τον Τσάρτα κάνει μια κίνηση ο Νικολαίδης. Στην έξυπνη παλιά πήγαν να βρουν αν υπάρχει offside τελικά. Για να τρυπώσει ο Νικολαίδης την πλάτη της άμυνας. Βέβαια εκτός έδρας στο Champions League έχει την ισοπαλία στο Genk φέτος και εκείνη την ισοπαλία στο Salzburg. Παλιά δεν πέρασε, το ήταν offside άλλωστε ο Ρόμπερτο Κάρλος. Εκείνη την ισοπαλία στο Salzburg το... στην πρεμιέρα της πρώτης της συμμετοχής στο Champions το 1995 και οι δύο αυτές οι ισοπαλίες με 0-0. Φέτος ακόμα είναι αίτητη μέχρι το παιχνίδι που διανύουμε τις τρεις ισοπαλίες και την ενδιαφέρει βέβαια και απόλυτα τι γίνεται αυτή την ώρα και στο άλλο παιχνίδι μεταξύ της Ρώμα και της Γκένκ, δηλαδή που τα καλύτερα στιγμιότυπα τα δέχεται στη σούπερ μπάλα. Ο Λάκης, το γύρισμα του Λάκη, η μπάλα εκεί είναι μόνο ο Σαλγκάδο και βέβαια δεν μπορεί να απειληθεί ένα τέρμα αν ακριβώς εκεί στον άξονα της περιοχής δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής παρά μόνο περιφερειακά. Η παλιά πάντως είναι χαμηλά, είναι ωραίο το τάκλιν, παίζεται σωστά λέει ο Γερμανός, πολύ ωραίο τάκλιν το οποίο έκανε ο Κασάπης και πρόλαβε τον Steve McManaman. Υποτικά ο McManaman έδωσε και το χέρι στον Κασάπη στη συνέχεια και ο Ζαγοράκης πήρε φάουλ. Εδώ κοιτάξτε η παλιά από τον Ρονάλντο και θα κάνει ένα καταπληκτικό τάκλιν ο Κασάπης βρίσκοντας την μπάλα. Στη συνέχεια οι δύο παίχτες δίλεξαν και χειραψία, μια πολύ ωραία στιγμή. Στο 41 πλέον είμαστε. Ρομπέρτο Κάρλος. Ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Ζιντάν. Εκεί είναι ο Ζαγοράκης που θα βγει από την άμυνά του. Ο Κατσουράνης που έβαλε την άκρη μπροστά και είναι τώρα φάουλ που παίρνει το σφύριξε, όχι, άφησε πλεονέκτημα ο Γερμανός από το φάουλ που έγινε στο παίκτη ΣΑΕΚ. Συνέχισε ο Ράιτ τη φάση έξυπνα. Τώρα είναι ο Κατσουράνης. Θα κάνει ένα γέμισμα για τον Γεωργάτο. Υπάρχει offside. Στην προηγούμενη φάση σταμάτησαν όλοι. Θεώρησαν ότι το είχε δώσει το φάουλ ο Γερμανός. Ο μόνος που δεν σταμάτησε ήταν ο Ράιτ έξυπνα. Συνέχισε τη φάση και είχε τις προοπτικές μιας αντεπίθεσης. Ζιντάν, Ρομπέρτο Κάρλος, Ζιντάν, Γκούτι, το γύρισμα από τον Γεωργάτο με το κεφάλι ψύχρεμα στον Διονυσιώτη. Πλάει ο πρέπει να εκτελεστεί από το σημείο που δείχνει ο βοηθός και όχι από πιο μπροστά που πήγαινε να κάνει ο Ρομπέρτο Κάρλος. Πάμε λίγο στην Ελένα Τυροδίτη, δίπλα στον πάγκο της ΑΕΚ. Κάποιες κινήσεις. Τίποτα σκεφτικό σου τον Βάγκοβιτς, Χρήστο. Σε λίγο βγαίνει το ημίχρονο. Ο σκοπός είναι τώρα να μην γίνει κανένα λάθος όπως έγινε τώρα εδώ και να μείνει το σκορ εκεί και βλέπουμε μετά. Ρονάλντο τώρα καθυστέρησε ευτυχώς ο Κούτι πολύ προηγουμένως. Ρονάλντο πάντως πέρασε την μπάλα, θα βγει ο Χιώτης, όχι. 2-0 από το McManaman και πάλι. Η άμυνα της ΑΕΚ, αυτό που ακριβώς λέγαμε ότι πρέπει να βγει το ημίχρονο, το λάθος έγινε, μπόρεσε, το διόρθωσε και στη συνέχεια έγινε δεύτερο blackout θα λέει κανείς στην άμυνα της ΑΕΚ, δίνοντας την ευκαιρία στον Steve McManaman, νομίζω ότι το ίδιο δεν θα θυμάται ποτέ έχει πετύχει τελευταία φορά δύο γκολ στην καριέρα του, να κάνει το 2-0. Εδώ από την κίνηση την ωραία του Ρονάλντο μπροστά από τον Ράιτ. Ο McManaman πέρασε και πλάσαρε 2-0.